Λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αποστόλου Παύλου πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας, στο μέγα πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Εσπερινό. Χωροστάτησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσος Στέφανος και οι Μητροπολίτες Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος και Λαγκαδά Λυτής Ρεντίνης Πλάτων. Thank you.
τους θεοκήρυντες Αποστόλους, τους πρωτοκορυφαίους και μεγίστους της χωρίας των Αγίων Αποστόλων, τη μάχη Αγία μας Εκκλησία. Τους Αγίους Πέτρο και Παύλο, και από τον τόπο τον ιερό που βρισκόμαστε σήμερα, τόπο μαρτυρίας και αγιασμού, τόπο χάριτος και ευλογίας, τον οποίο χάρισε με την παρουσία και το πέρασμά του ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν τη γιορτή του Αποστόλου Παύλου του Πολιούχου μας. Εύχομαι ο καθένας να γιορτάζει αυτή τη γιορτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εύχομαι στην πόλη μας οι προσπάθειές μας να πιάνουν τόπο έτσι ώστε να μπορούμε να ταινίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για αυτήν και για τους πολίτες της. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Μεγάλη μέρα για την πόλη μας. Η γιορτή αύριο του Πολιούχου μας, του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη και κήρυξε τον χριστιανισμό. Είμαστε όλοι εδώ όπως κάθε χρόνο και να είμαστε γεροί κάθε χρόνο να δεχόμαστε τη χάρη του. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα τιμούμε τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Τιμούμε ταυτόχρονα την απελευθέρωση της πόλης μας. Μέρα γιορτής, μέρα χαράς, μέρα αγαλίασης. Το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου, των Αποστόλων των Εθνών, Πέτρου και Παύλου, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Οικουμένη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Καβάλα είναι όχι μόνο τόπος ιστορικός, είναι και τόπος ιερός, από τη θρησκευτική του όρο έννοια. Μόνο αν αντιληφθούμε τη σημασία που έχει ότι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ξεκίνησε τον βηματισμό του, τα βήματα για τη διδαχή του χριστιανισμού σε όλη την Ευρώπη, εδώ, από το μέρος, από τον τόπο που ζούμε, από την Καβάλα. Διπλή γιορτή, τριπλή μάλλον γιορτή για όλους μας, σημαντική θρησκευτική γιορτή Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης μας, γιορτάζουμε τα ελευθέρια της πόλης μας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Καβάλα μας. Σήμερα τιμούμε την μνήμη του Αποστόλου των Εθνών, του Αγίου Παύλου, όπου μας άφησε το στίγμα του στην ιστορία και στην πραγματική παράδοση του τόπου μας. Με τις περιοδίες του και με τις επιστολές του δίδαξε την αγάπη, την αδελφοσύνη και την ειρήνη. Είμαστε περήφανοι που η πρώτη εκκλησία που ιδρύθηκε στην Ευρώπη είναι η εκκλησία η δικιά μας. Να έχουμε την ευλογία του. Χρόνια πολλά σε όλους.